Είχαμε βρήσει πάρα πολύ. Ναι, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησε είναι ότι άμα ρίξω το γάλα τώρα κατευθείαν θα κόψει. Άμα ρίξω το αλεύρι κατευθείαν θα κόψει, οπότε πρέπει να το πάω σε δόσεις. Δηλαδή. Ποιο ρίχνω... από όλου έχει βρει. Τι. Τίποτα. Ρίχνω το μισό γάλα μέσα. Το γάλα το έχω ζεστάνει πολύ λίγο, σα είπα, στο φούρνο μου κλιμάτων. Όχι να κάψει, απλά να ζεσταθεί. Χλιαρό. Χλιαρό, ίσα για να μην κόψει το μείγμα. Ρίχνω το μισό γάλα. Το μισό αλεύρι μαζί με το μπέικιν. Α, δεν βάζει πρώτο όλο το γάλα και μετά όχι. Το στερεό. Ναι, για να καθαρίσει το τονάκι. Το μισό αλεύρι. Με το που απορροφήσει το μισό αλεύρι, ρίχνω το μισό γάλα που μας έχει μείνει. Και μετά, με το που απορροφήσει το γάλα, ρίχνω το άλλο μισό αλεύρι. Ξέρω ότι είναι λίγο παράξενη διαδικασία, δεν την έχει ξαναδεί. Αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να. Θα σου ωραία, φίλε, κατευθείαν έβγε. Όπω σου λέω, εγώ πριν. Ωραία, φίλε. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Εντάξει, για να κάνουμε το γλυκό. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και το υπόλοιπο αλεύρι και τελείωσε πανηγύρι. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Δείξαμε και πώς θα κάνουμε και τον μπακαλιάρο. Όλα πάνε σούπερ Παναγία. Λοιπόν, κάνω μια ανακεφαλαίωση γιατί μέχρι στιγμής... Εγώ απλά θα βάλω την κρέμα γάλακτος για τη σως να ζεσταίνεται. Τα 250 γραμμάρια. Εντάξει. Μέχρι στιγμής μόνο το μίξερ έχουμε χρησιμοποιήσει. Έβαλε τη ζάχαρη με το βούτυρο να λιώσει, θερμοκρασία δωματίου και τα δύο. Αν ήταν και λίγο λιωμένο το βούτυρο δεν μας πειράζει, απλώς να μην είναι καυτό. Να μην είναι καυτό. Ένα, να μην είναι λιωμένο. Να μην είναι λιωμένο. Θερμοκρασία δωματίου. Μία ώρα έξω από το ψυγείο. Ένα-ένα τα αυγά, τέσσερα αυγά, πρόσθεσες δύο βανίλιες, έκανε σε μπέμ μαρί την κουβερτούρα ντεσέρτ μαζί με την πραλίνα. Που μπορούμε να βάλουμε και με σκλέ ντεσέρτ πραλίνα. Λιώσανε, τα έβαλες μέσα. Μέσα στο αλεύρι πρόσθεσες το baking powder και έβαλες μισό γάλα, μισό αλεύρι. Μισό γάλα, μισό αλεύρι. Μισό γάλα, μισό αλεύρι ξανά. Λοιπόν, αλευροβουτυρώνουμε καλά ένα τσέρκι 24 με 26 εκατοστών. 24 με 26, εντάξει. Γίνεται και σε φορμάκι κανονικά ατομικά, αν θέλετε, τα ψήνετε 6 λεπτά στο φούρνο. 6 με 7 λεπτά. Είναι η λύση να μπαίνετε και στο... να την αποθηκεύσετε, να την τυπώσετε αυτή την συνταγή και από το Mega TV, το πρωινό μου το site. Ναι. Είναι η λύση όταν έχετε ένα τραπέζι και δεν έχετε γλυκό, δεν έχετε αγοράσει τούρτα, δεν έχετε τίποτα. Το σερβίρετε και βγαίνετε ασπροπρόσωποι. Καλά, όχι ασπροπρόσωποι, βγαίνετε... Πιο πολύ. Πιο πολύ πρόσωποι. Ναι, λοιπόν. Κόστος δεν μας έδωσες. Το κόστος είναι πάρα πολύ φθηνό κιόλας. Περίμενε. Πέρα, αδερφέ. Πώς το γράφω, αποκλείται να μην γράφω. Δεν γράφεις. Τι γράφω εδώ. Γράφεις γραμμάριο. Εδώ. Α, κόστος 6 ευρώ, εντάξει. 6. Ναι. 6. 6 ευρώ. 6. Μα, χωρίς τη σάλτσα. Το και 6 ευρώ. Ναι, αν σκεφτείς ότι μια τούρτα θα δώσεις από 18 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, το μείγμα είναι πάρα πολύ αραιό, μη φοβάστε, έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, και τώρα το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το ψήσιμο. Το ψήσιμο. Σε ακούμε προσεκτικά, δεν μιλάω καθόλου. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα και αν την έχετε πατήσει, δεν μας πειράζει, θα το διορθώσουμε. Ενώ άμα το ψήσετε σωστά και βλακία να έχετε κάνει ως τώρα εδώ πέρα κάπου, δεν πειράζει, θα φτιαχτεί. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι το ψήσιμο. Φούρνο με φούρνο διαφέρει. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Απλά τα 25 λεπτά εγώ παρατήρησα ότι σε δύο φούρνους που το δοκίμασα ότι δουλεύουν μια χαρά. Λίγο ωραία. Πάνω, λίγο κάτω, δεν πειράζει. Αλλά σε 25 λεπτά. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Προθερμασμένο να αφήνουμε να κάψει καλά. Πάνω κάτω. Όση ώρα ετοιμάζουμε το κέικ. Αέρα. Πάντα αέρα. Αέρα. Όταν δεν λέω, εγώ πάντα αέρα χρησιμοποιώ. Άμα είναι πάνω κάτω θα σα πω. Αέρα, ποιο σηματάκι είναι. Το εκείνο που έχει τη βεντάλια. Αυτό. Που δείχνει ότι γυρνάει ένα αναμυστήρα. Πάντα, έχει αυτό τον ανεμιστήρα. Μην τα ανοίξεις. Λοιπόν, θα κάνετε την κίνηση μια και έξω. Παίρνετε το κέικ. Ανοίγετε το φούρνο. Βάζετε μέσα. Κλείνει. Πάμε στους 180. 180 το έχεις και πριν. 200. Α, 200. Προθεματικός. 25 λεπτά ακριβώς. Ούτε λεπτό παραπάνω, ούτε λεπτό λιγότερο. Όταν το βγάλετε από το φούρνο θα σας φαίνεται ότι δεν έχει γίνει, ότι είναι ομό. Αλλά μην αγχωθείτε, γιατί το κέικ μας εκείνη την ώρα δεν το τρώμε. Το αφήνουμε μισή ώρα να κρυώσει και μετά το κόβουμε. Για να σας εξηγήσω, αυτό εδώ μόλις το έβγαλα από το φούρνο πριν από λίγο. Κάτσε γιατί θα τρέξει. Δεν το κόβουμε ακόμα. Δεν το κόβουμε. Αυτό που θα γίνει άμα το βγάλετε κατευθείαν μετά από το φούρνο είναι αυτό. Και είναι κακό αυτό.
Αυτό είναι ωραίο εφόσον έχετε το τραπέζι για να το βγάλετε, εντάξει. Αυτό είναι ωραίο να κάνεις την παρτάρα μόνος σου και να πνίξεις τον πόνο. Τον πόνο. Μόλις θα αφήσετε μισή ώρα θα γίνει έτσι. Δηλαδή θα έρθει και θα δέσει το μείγμα. Λοιπόν, και πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα. Την οποία σάλτσα, επειδή την έχω δοκιμάσει, είναι παχύρευστη, είναι γυαλιστερή, τα έχει όλα, είναι ελαφριά. Κάνει και λίγο απογέμιση σουφλέ. Ναι. Μπορείτε να τη βάλετε σε οποιοδήποτε γλυκό σας. Ακριβώς. Λοιπόν, 100 γραμμάρια σοκολάτα, κουβερτούρα, νεστλέ, δεζέρ. Θα βγάλω το παπούτσι. Περίμενε μισό λεπτάκι. Παιδί μου, ντεσέρτ λέγεται. Ντεσέρτ, ντεσέρτ είπα, ντεσέρτ είπα. Τι είπε? Ρε Φέη, τώρα με άκουσες και έχασα... Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα την καυτή κρέμα γάλακτος, 250 γραμμάρια. Ανακατεύεις μέχρι να λιώσει η σοκολάτα. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Και δεν έχω ανάγκη. Τι πάει, σήμερα κάτι έχει τα γόρια. Τι, είναι Παρασκευή ρε Φέη. Τρίμερο έχετε. Τι θα κάνεις τρίμερο? Δουλεύουμε τη Δευτέρα. Ζωντανά, εκπομπή. Όχι. Παιδιά, όχι πείτε μου δηλαδή. Συγγνώμη, δεν ήξερες ότι η Δευτέρα... Πριν δεν έλεγες για τον Μπακαλιάρο, αγόρι μου. Το ξέχασα όμως, νομίζω ότι το κάνουμε την Τρίτη. Καντάμι, δεν πειράζει, θα έρθω Φέη, εδώ θα είμαι. Κράτα λίγο εδώ. Ρίξε μέσα και την πραλίνα. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Ρίξτε ένα μέσα. Τι σου θυμίζει? Καλοκαιρινές διακοπές στην παραλία. Να... Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. Μόλις γύρω σοκολάτα, ρίχνουμε μέσα και την πραλίνα. Κυρίες και κύριοι, αυτή η σάλτσα δεν υπάρχει, είναι καταπληκτική. Όπως βλέπετε, ουσιαστικά κάναμε μια γκανάζ. Απλά βάλαμε λίγο παραπάνω κρέμα γάλακτος. Έλα εδώ, βρε Λέιλα! Που μας προσέχεις όλους! Που έφερε εδώ τα πιατάκια για να φάνε τα γύρνα από εδώ, ρε Λέιλα! Έλα να σερβίρεις τον κόσμο, έλα! Που θα μας είχαν βάλει τα ποντίκια αν δεν ήταν η Λέιλα! Ελάτε, κόψτε να φάτε. Κόψω εγώ. Παιδιά, μην ξεχάσετε να πάρετε μπύρες και μία μαγιά για να κάνουμε το κουρκού τη Δευτέρα. Γιατί τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τι σύνταγε μας. Ναι. Ναι. Άρα μόνο 25, από το μυστικό είναι 25 λεπτά στο φούρνο. 25 200 αρχικά, 180 μόλις το βάζουμε. Και το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να ξεκουραστεί μισή ώρα πριν το κόψουμε. Μετά που το κόψουμε βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Όταν το κόψουμε μετά από μισή ώρα θα είναι έτσι, θα είναι κέικ. Απλά θα είναι κέικ δυνατό. Έτσι μένει ακριβώς όταν τελειώσει. Διατηρείται έξω στο ψυγείο, που δεν άγγε το τρώσεις. Ναι, βγαίνει, είναι πολύ... Περίμενε σάλτσα, ας το χέρι σου. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Τη Δευτέρα θα κάνουμε την καλύτερη συνέντευξη.